Αγαπημένοι μας τηλεθεατές, σας στέλνουμε χαιρετίσματα από πού? Από το όμορφο σχολείο, το Γενικό Λύκειο του Ξυλοκάστρου. Εδώ είμαστε με μια πολύ ωραία παρέα, όπως είμαστε και πέρυσι. Συνήθειά μας είναι αυτή, γιατί όταν βλέπουμε ότι ένα σχολείο, όπως είναι το Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου, και βραβεύεται. Γιατί οι προσπάθειές τους, οι προσπάθειες των παιδιών, που θα σας εξηγήσουμε ευθύς αμέσως, περνάνε σε πανελλαδική εμβέλεια και όχι μόνο. Η περσινή ομάδα των παιδιών εδώ, που κατασκεύασαν την φόρμουλα, φτάσανε μέχρι και την μακρινή Σιγκαπούρη. Με τις δικές τους προσπάθειες και φυσικά με την αρρωγή των γονιών τους, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου και φυσικά και των καθηγητών τους. Έτσι λοιπόν και φέτος μια άλλη ομάδα, μια ομάδα από 6 παιδιά της πρώτης και της δευτέρας λυκείου, Σοφία, πρώτης και δευτέρας λυκείου, συμμετείχαν με κατασκευή, όχι όμως φόρμουλας, αλλά νομίζω ότι η κατασκευή που έκαναν όσον αφορά το αυτοκίνητο ήταν ακόμα πιο δύσκολη, γιατί αφορούσε 4x4 αυτοκίνητο και μάλιστα η ομάδα αυτή πήρε την ονομασία Έγαγρος. Γιατί οι δυσκολίες που έχει ένα τζιπ αυτοκίνητο σε δύσκολους δρόμους είναι σαν το αγριοκάτσικο που λέμε. Γι' αυτό και η ομάδα ονομάστηκε Έγαγρος. Αλλά γιατί τα λέω εγώ και να μην τα πούν τα ίδια τα παιδιά? Καταρχάς έχω δίπλα μου την Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Ξυλοκάστρου, την κυρία Σοφία Σμυρνή, και βεβαίως και όλα τα παιδιά τα οποία θα σας τα γνωρίσω ευθύς αμέσως, αφού πρώτα απ' όλα τα καλωσορίσω. Γεια σας παιδιά, καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Και εσύ, Σοφία μου, για άλλη μια φορά συναντιόμαστε. Και είναι χαρά μας, γιατί το Λύκειο του Ξυλοκάστρου τα τελευταία χρόνια ανεβάζει όλο και πιο πάνω τον πύχη και χαιρόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσετε για αυτή τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, το συγκεκριμένο διαγωνισμό που ήταν Σάββατο και Κυριακή και που τα παιδιά πήραν την δεύτερη καλύτερη θέση πανελλαδικά, αλλά και το καλύτερο εκθεσιακό περίπτερο, ή κάνω λάθος? Το βραβείο του καλύτερου εκθεσιακού περιπτέρου, το βραβείο του καλύτερου χαρτοφυλακίου ή πορτφόλιο, όπως το λέμε, και το βραβείο της καλύτερης φωτογραφίας εβδομάδας αγώνων. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις καταρχάς, εν συγκρίση με την περσινή ομάδα που την είχαμε γνωρίσει, άλλα παιδιά πέρσι, φέτος άλλα παιδιά, θέλω να μου πεις ποια είναι η διαφορά στην ομάδα αυτή και αν αντιμετώπισαν δυσκολίες, γιατί ήταν κάτι διαφορετικό, το αντικείμενο ήταν τελείως διαφορετικό από το περσινό. Είναι πραγματικά μια διαφορετική ομάδα, αλλά είναι το ίδιο ζωντανή και το ίδιο πρόθυμη και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό που κάνουν. Αυτό κιόλας μας έκανε να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή, γιατί πλησιάζουν αυτοί οι δύο διαγωνισμοί, οργανώνονται από τον ίδιο φορέα, και είπαμε να μην κάνουμε πάλι τη φόρμουλα, αλλά να κάναμε κάτι άλλο, το 4x4, για να δοκιμάσουμε και εκεί το σχολείο και τους μαθητές. Είχαμε βέβαια πολύ μεγάλη βοήθεια από τους δύο μαθητές της φόρμουλα, τον Περικλή τον Αηδινόπουλο και τον Νίκο τον Μέλιο, οι οποίοι ήταν αυτοί που πήγαν στο Παγκόσμιο πέρυσι μαζί με τους άλλους μαθητές τους. Και αυτοί καθοδήγησαν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά βασικά είναι μικρά. Είναι πρώτη λυκείου και δευτέρα λυκείου και δεν έχουν την εμπειρία που είχαν οι προηγούμενοι μαθητές που είχαν συμμετάσχει 2-3 φορές. Είναι η πρώτη τους φορά και για την πρώτη τους φορά έχουν εφερθεί πάρα πολύ καλά. Έχουν δώσει πολλά από τον εαυτό τους, από τον ελεύθερο χρόνο τους. Με πολύ σθένος και όρεξη έκαναν τις εργασίες που έπρεπε και φτάσαμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Να γνωρίσουμε όμως τα παιδιά τα ίδια. Φυσικά. Να τα γνωρίσουμε, να ξεκινήσουμε από αριστερά. Κάτι, ναι. Ναι, συγγνώμη, επειδή θέλω να το λέω αυτό. Ναι. Ο διαγωνισμός αυτός είναι το αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε, ενός προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων. Όπως είναι και άλλα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που κάνει το σχολείο μας, το θέατρο που είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη φορά, γιατί προσπαθούμε να κινούμαστε σε όλο το εύρος της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από πράγματα που είναι κλασικά και διαχρονικά, μέχρι πράγματα που είναι σύγχρονα, όπως είναι η τεχνολογία και το STEM. Γιατί αυτό το πρόγραμμα γίνεται με βάση το STEM, που σημαίνει φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανολογικά και μαθηματικά. Μάλιστα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν,
Κάνουμε αυτή τη δραστηριότητα. Αφού έγιναν όλες οι εργασίες, οι οποίες προσφέρουν πάρα πολλές δεξιότητες στα παιδιά, μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, όταν λέμε εκθεσιακό περίπτερο, για να το φτιάξουν τα παιδιά το περίπτερο αυτό, έχουν ασχοληθεί με πολλά θέματα. Όταν λέμε ταυτότητα ομάδας, μαθαίνουν να παρουσιάζουν την ομάδα τους, άρα μαθαίνουν να παρουσιάζουν τον εαυτό τους, άρα μαθαίνουν να παρουσιάσουν την επιχείρησή τους μεθαύριο, ας πούμε, γιατί είναι μέσα και σε ένα, και υπάρχει και ένα κομμάτι που έχει σχέση με την επιχειρηματικότητα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Και το αποκορύφωμα αυτού είναι ο τελικά συμμετοχή στο διαγωνισμό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μας έδωσες έτσι κάποια στοιχεία. Να ξεκινήσουμε όμως, γιατί το πιο σπουδαίο είναι να μας τα πούν τα ίδια τα παιδιά, να μας μιλήσουν για την εμπειρία τους αυτή. Να ξεκινήσουμε από αριστερά μου, δεξιά για σας, είναι ο Παναγιώτης ο Μπουλντάς Παπαλάμπρου, ο οποίος για πρώτη φορά, Παναγιώτη μου, έτσι, για πες μου, για πρώτη φορά συμμετείχες. Ακριβώς, ήταν η πρώτη φορά που συμμετέχω. Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία. Μαζί με όλα τα παιδιά συνεργαστήκαμε αυτούς τους τελευταίους 5-6 μήνες. Μαζευόμασταν, κάναμε τις εργασίες μας, μαθαίναμε, κυρίως μαθαίναμε, και θεωρώ ότι πήραμε πολύτιμες εμπειρίες μέσα από αυτή τη διαγωνισμό. Αυτή η ενασχόληση, η δραστηριότητα να το πούμε, έτσι, η σχολική δραστηριότητα, θεωρείς ότι σου προσδίδει και εσένα και στην ομάδα σου κάτι παραπάνω όσον αφορά τις γνώσεις σου, εμπειρικά αποκτάς κάποιες φιλίες περισσότερες? Ναι, εξοικειωθήκαμε με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα σημερινά οχήματα. Αποκομίσαμε πολύτιμες εμπειρίες, γνώσεις, πήραμε αυτοπεποίθηση, γίναμε πιο υπεύθυνοι. Οπότε αυτό μόνο θετικά έχεις να λαμβάνεις? Ναι, θετικά. Ναι. Σίγουρα ήταν η πρώτη σου φορά, οπότε του χρόνου θα συνεχίσεις και πάλι, έτσι? Του χρόνου... Είναι πιο ολοκληρωμένη ομάδα του χρόνου, φαντάζομαι, έτσι, οποία... Του χρόνου, Παναγιώτης, θα είναι τρίτη ηλικίου και παρόλα αυτά, επειδή είναι πάρα πολύ και πολύ όριμος και πάρα πολύ φιλότιμος και έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα, πάλι θα αγωνιστεί γι' αυτό. Θα το θέλεις. Θα πλέσεις, ναι. Και του χρόνου έχετε να αντιμετωπίσετε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό. Οπότε για σένα είναι κάτι πολύ πιο ιδιαίτερο, φαντάζομαι. Σίγουρα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Όλοι μας θέλαμε από την αρχή να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να λέμε για το παγκόσμιο. Που για να πας στο παγκόσμιο πρέπει πρώτα να προκριθείς. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Τα περσινά παιδιά προκρίθηκαν και έκαναν ένα μεγάλο αγώνα και έφτασαν στη Σιγκαπούρη. Ναι. Γιατί να μην φτάσετε κι εσείς, γιατί να το θέλετε? Όλοι μας είχαμε αυτό το στόχο. Και η συνέχεια έρχεται. Χαίρομαι. Λοιπόν, να πάμε στα άλλα παιδιά. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Να πάμε στον Κώστα. Κώστα, έτσι, Κώστας Μανδελιάς. Κώστα μου, για πρώτη σου φορά και εσένα, σου άρεσε αυτή η εμπειρία, αυτή η συμμετοχή στο διαγωνισμό, που ήρθατε σε επαφή με άλλα παιδιά, με άλλες ομάδες? Ναι, ήταν, η εμπειρία ήταν πολύ ωραία. Γνωριστήκαμε με άλλες ομάδες, κάναμε γνωριμία. Κοντά το μικρόφωνο. Γνωριστήκαμε και με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας μας, καλύτερα. Σου αρέσει όλο αυτό, αυτή η εμπειρία που ζεις μαζί με τους συμμαθητές σου, με τους φίλους σου εδώ? Ναι, σίγουρα. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ναι. Τι απεκόμισες δηλαδή από όλο αυτό που αντιμετώπισες Σάββατο και Κυριακή στο διαγωνισμό? Αγωνία είχες, έτσι? Είχαμε πολύ αγωνία το Σάββατο, ναι, για να φτιάξουμε το περίπτερο, επειδή είχαμε ένα χρονικό όριο. Αλλά πιο πολύ είχαμε την Κυριακή, γιατί ήταν η βαθμολογία. Ήταν η βαθμολογία και είχατε άγχος. Πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως είσατε δεύτερη πανελλαδικά. Ναι. Το χειροκροτήσατε. Ναι. Αλίμονο. Θα ήθελες λοιπόν και εσύ του χρόνου να συμμετέχεις, κοιτάξεις εσύ στην πρώτη. Πρώτη. Θα συμμετάσχεις του χρόνου στην ομάδα για το παγκόσμιο? Σίγουρα. Σίγουρα, έτσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Όχι. Να πάμε στον τρίτο της παρέας, ο οποίος είναι ο Νίκος Κοψιδάς. Νίκο, είσαι ο επικεφαλής της ομάδας? Ναι, κλήθηκα να είμαι ο αρχηγός της ομάδας. Κάτι το οποίο είναι μεγάλη ευθύνη και έβαλα τα δυνατά μου. Μαζί με τη βοήθεια όλων των παιδιών δεν έκανα τίποτα μόνος μου. Δηλαδή, συλλογική προσπάθεια. Ναι, έτσι. Είναι τυπικό. Το ότι είμαι αρχηγός είναι κάτι τυπικό. Α, πολύ σωστά. Απλά για να υπάρχει στους τύπους, γιατί όλοι κάναμε δουλειά και γι' αυτό είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία. Τι απεκόμισες από τη συμμετοχή σου αυτή στον πανελλήνιο αυτό διαγωνισμό?
Δεθήκαμε περισσότερο με τα παιδιά, πιστεύω γενικά. Mm-hmm. Γνωρίσαμε και άλλα παιδιά από άλλα σχολεία που έχουμε παρόμοια ενδιαφέροντα. Γνωρίσαμε πάρα πολλά για τις τεχνολογίες των αυτοκινήτων στις μέρες μας, πώς λειτουργεί το κάθε πράγμα. Και δεν είχα καμία εμπειρία πάνω σε ένα τέτοιο διαγωνισμό και μου άρεσε πάρα πολύ. Πώς μάθατε και μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία για το πώς γίνεται ένα αυτοκίνητο 4x4? Αρχικά κάναμε έρευνα πάνω στα αυτοκίνητα, θεωρητικά τις φυσικές δυνάμεις και όλα αυτά. Mm-hmm. Και μετά ερευνήσαμε περισσότερο τα συστήματα που υπάρχουν στα αυτοκίνητα, τα κανονικά, και ψάξαμε και σε ιστοσελίδες με τέτοια... Το αντικείμενο αυτό. Ναι, έτσι. Με τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Και από εκεί πήραμε και τα ανταλλακτικά και φτιάξαμε το αυτοκίνητο. Οπότε είχατε πολλή δουλειά να κάνετε, έτσι, όλο ναι, τον καιρό. Και φυσικά δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς τα δύο παιδιά από τη Φόρμουλα πέρσι, τον Νίκο και τον Περικλή. Το Περικλή και τον Νίκο, ναι. Οι οποίοι μας καθοδήγησαν σε όλη αυτή την προσπάθεια και δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα χωρίς αυτούς. Πολύ ωραία. Άλλωστε γι' αυτό και τους λέτε και μέντορες, έτσι. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Θα ήθελα να πω ότι πέρσι που ήμουν τρίτη γυμνασίου, είχα έρθει στην εκδήλωση που κάνουν τα παιδιά από τη Φόρμουλα για να μας ενημερώσουν στο θέατρο. Mm-hmm. Και μόλις είδα τι είναι το πρόγραμμα και τι είναι μέσα σε αυτό, είχα σκεφτεί ήδη από πέρσι το Μάιο που το είδα. Είπα στον εαυτό μου, του χρόνου θα συμμετέχεις στη Φόρμουλα. Νόμιζα τότε ότι θα γίνει η Φόρμουλα. Όταν έμαθα το Σεπτέμβριο ότι γίνεται 4x4, λέω το ίδιο πράγμα είναι, θέλω να συμμετέχω, μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και αποφάσισα να συμμετάσχω. Έτσι. Οπότε λοιπόν επήρες εκεί την απόφαση ότι ναι, όπως και να είναι, ότι όποιο όχημα και να είναι, ναι, όποια επιλογή και αν είναι των παιδιών εδώ, θα συμμετάσχεις. Αυτό ακριβώς. Και κερδισμένος βγήκες. Λοιπόν, να πάμε στον Ορφέα τον Αγγελίδη που είναι δίπλα μου. Λοιπόν, εγώ τι θα ρωτήσω εσένα. Καταρχάς, πώς το βλέπεις, τι είναι η ερώτηση. Πώς την είδες όλη αυτή την εμπειρία, σου άρεσε? Ναι, πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Με τις περισσότερες από αυτές τις εμπειρίες που κερδίσαμε. Θέλω να μου πεις, είχες παρακολουθήσει τα περσινά παιδιά? Ναι. Είχες δει ότι τα παιδιά αυτά είχαν έτσι πάθος για να φτιάξουν αυτό που έφτιαξαν? Ναι, και να φτάσουν στη νίκη στο τέλος. Ναι, και φαινόταν αρκετά αυτό με την προσπάθειά τους και τις ενεργές τους. Αρκεί να πούμε και να θυμίσουμε στους φίλους τηλεθεατές ότι παίζει η περσινή ομάδα με την Φόρμουλα, πήγε στη Σιγκαπούρη, κατέλαβε παγκόσμια την 10η θέση, Σοφία. Σε συμμετοχές στη γενική κατάταξη και τρίτη στη θέση στο αυτοκίνητο. Σε πόσες συμμετοχές? 51 συμμετοχές. Επομένως, 51 συμμετοχές παγκόσμια και να έρθουν 10η θεωρείται νίκη. Έτσι. Αυτό λοιπόν το θεώρησες πρότυπο εσύ και η ομάδα σου για να κάνετε κάτι και να φέτος? Αρκετά, αρκετά. Δούλεψες πολύ με την ομάδα σου για να γίνει αυτό το αυτοκίνητο 4x4? Δεν θα το θεωρήσω ως ατομική προσπάθεια, παρά ως πιο πολύ ομαδική. Συλλογική προσπάθεια. Mm. Είχανε και διάφορα να πω, συγγνώμη που παρεμβαίνω τώρα. Ναι. Είχανε και, όπως είπαμε, και άλλους τομείς με τους οποίους έπρεπε να ασχοληθούν. Παραδείγματος χάρη, ο Ορφέας είχε αναλάβει τα social media, γιατί πρέπει να ενημερώνουν διάφορα κοινωνικά δίκτυα, να βάλουν και το τομέα του marketing. Και το τομέα του marketing. Και ανάλογα το κάθε παιδί είχε, εκτός το ότι δούλευαν όλοι συλλογικά, το κάθε ένα. Ότι δούλευαν όλοι συλλογικά, το κάθε ένα είχε αναλάβει και έναν ειδικό τομέα, ο οποίος φαίνεται και στο πίσω μέρος της μπλούζας τους. Γράφουν το όνομά τους στις μπλούζες και γράφουν και σε τι. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν πάρα πολλοί τομείς με τους οποίους ασχολήθηκαν και τους οποίους ανέπτυξαν μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Ο καθένας είχε και το δικό του κομμάτι. Να πάμε στον Νάσο τον Καραμάνο, που είναι δίπλα μας. Γεια σας. Νάσο μου, για πες μου εσύ. Για πες μου, επειδή αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, να μας πεις πώς ήταν η κατασκευή του αυτοκίνητου, ήταν δύσκολη και τι περιέχει ακριβώς, περιέγραψε μας λίγο το αυτοκίνητο. Ήταν δύσκολη, διότι ήταν η πρώτη φορά που ήρθαμε αντιμέτωποι με
με καινούριες τεχνολογίες, καινούρια προγράμματα που έπρεπε να σχεδιάσει το αυτοκίνητο, καθώς και με ηλεκτρολογικά θέματα. Δηλαδή, λίγο κοντά το μικρόφωνο. Ναι. Αρχικά αγοράσαμε ένα έτοιμο αυτοκίνητο και πάνω σε αυτό κάναμε κάποιες αλλαγές, ύστερα από έρευνα βέβαια, και αποφασίσαμε ότι αλλάζοντας κάποια συγκεκριμένα ανταλλακτικά θα είναι καλύτερη απόδοση του αυτοκινήτου. Προσθέτω δηλαδή πιο, παραδείγματος χάρη, καλύτερο κινητήρα, αλλάζοντας τις αναρτήσεις και διάφορα τις τεχνικά θέματα. Πάντα δοκιμάζοντας. Δηλαδή. Πάντα, ναι, και με εκτενή έρευνα. Ναι. Μετά, μέσω ενός προγράμματος, καταφέραμε να σχεδιάσουμε το καπάκι του αυτοκινήτου, το αμάξωμα. Και στη συνέχεια προσθέσαμε τα ηλεκτρολογικά στοιχεία, τα οποία έπρεπε να φτιάξουμε αυτόματα φώτα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή σε μεγάλες κλίσεις που θα αποκτούσε το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του αγώνα της πίστας. Καθώς τα εμπόδια είχαν διάφορες κλίσεις και ήταν αρκετά περίεργα. Αυτή ήταν κυρίως η διαδικασία. Μας πήρε. Δεν ξεκινήσαμε από την αρχή. Στην αρχή ξεκινήσαμε πρώτα με ό,τι έπρεπε να κάνουμε υλικά, το marketing, να προωθήσουμε την ομάδα μας και μετά ασχοληθήκαμε με το αυτοκίνητο. Αλλά μας πήρε σίγουρα η όλη κατασκευή 3-4 μήνες. Mm-hmm. Και όταν το ολοκληρώσατε πλέον, είπατε ότι είμαστε έτοιμοι για να πάμε. Όταν το ολοκληρώσαμε, ναι. Το είπαμε, ήμασταν έτοιμοι. Είχαμε πάει και μία δοκιμή να κάνουμε εφόσον το είχαμε ήδη τελειώσει το αυτοκίνητο και είχε πάει και καλά η δοκιμή. Δηλαδή, ήμασταν αισιόδοξοι από πριν. Το πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ελπίδες να δώσουμε όλο τον εαυτό μας. Στον διαγωνισμό, πόσες συμμετοχές ήταν πανελλαδικά? Ήταν 6 ομάδες. 6 ομάδες. Όλες οι ομάδες το ίδιο αυτοκίνητο ή σε άλλο αυτοκίνητο? Όχι. Η κάθε ομάδα είχε το δικό της αυτοκίνητο. Το δικό της. Ναι. Άλλη ομάδα μπορεί να έχει φως. Όχι. Όλοι είχαμε αυτοκίνητο 4x4, ναι. Αυτό δηλαδή ήταν το αντικείμενο του. Ναι. Εξάλλου είχε έρθει ένας κανονισμός, ο οποίος μας έλεγε και διάφορες προδιαγραφές, τις οποίες έπρεπε να τηρεί το αυτοκίνητό μας. Ωραία. Να δώσουμε και το μικρόφωνο. Βεβαίως. Γεια σας. Για πες μου, Γιώργο, εσύ πώς την είδες όλη αυτή την εμπειρία? Λοιπόν, για μένα αυτό ήταν κάτι το φανταστικό. Από μικρός, γενικά και από τους συμμαθητές μου, είχα συμμαθητές των οποίων τα αδέλφια συμμετείχαν στο διαγωνισμό F1 Schools. Και γενικά είχα κινήσει ενδιαφέρον για αυτόν τον διαγωνισμό. Και μόλις ήρθαμε στο Λύκειο και μας ανακοίνωσε η κυρία Σοφία ότι θα γίνει αυτό το πρόγραμμα, χωρίς δεύτερη σκέψη έλαβα μέρος και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία, καθώς συνεργάστηκα με τα παιδιά και ειδικά το κομμάτι του διαγωνισμού, το οποίο ήταν κάτι πολύ ωραίο. Κερδίσαμε πολλά πράγματα μέσα από τον διαγωνισμό και τελικά οι κόποι μας απέδωσαν, γιατί κατακτήσαμε τη δεύτερη θέση και τώρα θα πάμε για τον παγκόσμιο. Και, ναι. Ακόμα δεν ξέρουμε τη χώρα. Ναι, ακόμα δεν ξέρουμε, γιατί είναι νωρίς. Σε ένα χρόνο, ναι. Αλλά παρόλα αυτά όμως, δώσατε τις εξετάσεις σας. Ναι, ναι. Τουλάχιστον πανελλαδικά, βγήκατε δεύτερη. Για πες μου, και εγώ νωρίς το είπα. Τι λέγεται έγαγρος η φετινή σας ομάδα? Γιατί σκεφτήκαμε ότι ο έγαγρος, επειδή έχει μια τάση να ισορροπεί σε δυσμενείς περιοχές, σκεφτήκαμε ότι το αμαξάκι μας, αφού θα κληθεί να ξεπεράσει κάποια δύσκολα εμπόδια, ότι έχει κάποια κοινά με αυτό το ζώο και έτσι έγινε. Ναι. Η περσινή ονομασία, θυμάσαι? Η περσινή ονομασία ήταν αυτή που έχει όλη η φόρμουλα, λεγόταν πάντα έτσι, ήταν το SBMT από τα αρχικά των παιδιών. Ναι. Πολύ ωραία. Και έχουν και τα χρώματα, μπορούν να πούνε και γιατί βάλετε τα χρώματα αυτά. Ωραία. Έχετε χρώματα στις μπλούζες σας, εννοείς στις μπλούζες? Όχι, το χρώμα του σώματός μας. Κανονικά είναι το μαύρο είναι το όνομα. Μαύρο-κόκκινο. Κόκκινο είναι το ίδιο το ζώο και λευκό είναι το υπόλοιπο. Αλλά έχει κάποιο συμβολισμό αυτό? Έχει συμβολισμό. Εδώ πέρα γράφει. Ποιος ξέρει να μας πει το συμβολισμό? Το λευκό συμβολίζει τι λέμε. Έλα, το λευκό συμβολίζει τις φιλοδοξίες και τις ελπίδες της ομάδας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το μαύρο συμβολίζει τον επιθετικό τόνο που έχει υιοθετήσει η ομάδα μας ως προς το σύνολο του χαρακτήρα του οχήματός μας. Και το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το ζωηρό πνεύμα το οποίο δίνει κίνδυνο στην ομάδα να μεγαλουργεί. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία οι συμβολισμοί.
Οι συμβολισμοί αυτοί λένε κάτι σε εσάς προσωπικά και σε όλη την ομάδα. Γιατί ο κάθε ένας συμβολισμός δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο αντικείμενο, μπορούμε να το γενικεύσουμε και λίγο. Ναι, αντιπροσωπεύει την ομάδα μας γενικά και γενικά η επιλογή των χρωμάτων είναι κάτι το πολύ σημαντικό για την κάθε ομάδα, γιατί συμβολίζει το χαρακτήρα της ομάδας και προσπαθεί να δείξει κάτι από την ομάδα. Αυτό. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω πάλι στα μεγάλα της παρέας, τον Παναγιώτη. Να μας πείτε λίγο έτσι, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Να ρωτήσω τα παιδιά πώς είδαν τον αγώνα, πώς ήταν οι άλλες συμμετοχές, πώς θεώρησαν τη δική τους την προσπάθεια δυνατότερη, ήσαν σίγουροι για τη νίκη. Θα μας πεις έτσι δύο λόγια, Παναγιώτη. Φυσικά θέλαμε να καταλάβουμε μία από τις πρώτες θέσεις. Όλες οι ομάδες όμως ήταν πολύ δυνατές. Και δεν ξέραμε μέχρι την τελευταία μέρα τι θα γίνει. Ήμασταν αγχωμένοι, είχαμε αγωνία. Αλλά σίγουρα θέλαμε την πρόκριση, είτε με την πρώτη είτε με τη δεύτερη θέση. Αυτό κυρίως ήταν ο μεγαλύτερος στόχος της ομάδας. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, ήμασταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν το πιστεύαμε. Και σίγουρα θέλαμε να στο μέλλον, στο παγκόσμιο, να τα πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Να πούμε και δύο λόγια για τους καθηγητές σας όμως, που στέκονται αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια. Στεκόντουσαν και στέκονται. Και θα συνεχίσουν να στέκονται και στα επόμενα παιδιά, στις επόμενες συμμετοχές. Τι έχεις να μας πεις για τους καθηγητές που βοήθησαν, αλλά φυσικά και για τους γονείς, δεν είναι μόνο οι καθηγητές. Μας βοήθησε η κυρία Σοφία. Όταν δηλαδή χρειαζόμασταν κάτι, επικοινωνούσαμε μαζί της. Και κυρίως τα παιδιά, τα παιδιά της τρίτης λυκείου, ο Νίκος και ο Περικλής. Ναι. Που είναι οι μέντορές σας, ναι. Γιατί πάντα υπάρχει ένας μέντορας για να σας βοηθήσει. Ακριβώς. Πολύ ωραίο. Οπότε λοιπόν πρέπει να τους ευχαριστήσετε και δημόσια. Ναι. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τους δασκάλους και τους γονείς. Και τους γονείς, επειδή έτρεξαν και εκείνοι μαζί μας. Έτσι. Όπως και όλοι οι καθηγητές του σχολείου που ήταν στην προσπάθειά μας, μαζί μας. Μπράβο, χαίρομαι. Και να κλείσουμε με την πρώτον, εντάξει, εφόσον είπαμε για τα θέματα του αυτών που συμβάλλανε, οπωσδήποτε οι γονείς των παιδιών είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ο Σύλλογος Γονέων, ο Σύλλογος των Καθηγητών, όπως είπε και ο Παναγιώτης, γιατί αυτοί εγκρίνουν το πρόγραμμα και αυτοί δίνουν την όθηση για να πάμε παραπέρα. Ήθελα να πω μόνο, ήθελα να περιγράψω λίγο τα παιδιά, τον αγώνα, δηλαδή το πώς γίνεται αυτός ο διαγωνισμός, τι ακριβώς μετράει αυτό το αυτοκίνητο. Δεν είναι το ίδιο, είναι εντελώς αυτό, επειδή με ρωτήσατε και στην αρχή, είναι εντελώς διαφορετικό από τη φόρμουλα. Γιατί στη φόρμουλα υπάρχει μια πίστα ευθεία, η οποία είναι 20 μέτρα, στα οποία το αυτοκινητάκι προσπαθεί να αναπτύξει τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Και βέβαια υπάρχει και ο χρόνος αντίδρασης του παιδιού που θα το πυροδοτήσει για να φύγει. Εδώ είναι ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο, όπως είπαμε για τα παιδιά, και υπάρχει μία πίστα η οποία έχει πάρα πολλά τεχνητά εμπόδια. Τα οποία εμπόδια είναι διαφορετικά. Δηλαδή, άλλα είναι πάρα πολύ μεγάλη κλίση, άλλα είναι πολύ στενά, άλλα είναι οι ρόδες να μην πηγαίνουν στην οριζόντια, αλλά να είναι διαφορετικά. Πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πρέπει να περνάνε ανάμεσα σε δύο κόνους, τους οποίους δεν πρέπει να ρίξουν. Και μετά εκτός από αυτό, αφού κάνουν αυτή τη διαδρομή μέσα σε 10 λεπτά, 10 ή 12, 12, 12 λεπτά, μετά δένουν από πίσω ένα τρέιλερ και κάνουν άλλη διαδρομή με τρέιλερ. Και είναι πραγματικά. Σε όλη αυτή τη διαδρομή δεν πρέπει το αυτοκίνητο να. Δεν πρέπει να πέσει το αυτοκίνητο, πέσει, δεν πρέπει να ρίξουν κόνο, πρέπει να περάσουν τα εμπόδια όλα. Κάθε φορά όταν δεν περνάνε ένα εμπόδιο έχουν μείον στους πόντους. Είναι είχατε πολύ. Είχατε έτσι κάποια απώλεια πάνω σε αυτό. Είχαμε, ναι. Δώστε στον Γιώργο. Ναι. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να περάσουμε δύο εμπόδια. Διότι το αμαξάκι μας δεν μπορούσε να το κάνει αυτό και γενικά ο χειρισμός τη στιγμή διαγωνισμού είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι είχαμε πάει για τις δοκιμές, γιατί έχουμε το άγχος και γενικά δεν το ελέγχουμε τόσο καλά όσο το είχαμε στις δοκιμές. Οπότε τα προσπεράσαμε και είναι και ο χρόνος βασικά που μας πιέζει, οπότε αν συνεχίζαμε τις προσπάθειές μας να περάσουμε αυτά τα εμπόδια θα χάναμε χρόνο και θα χάναμε περισσότερους βαθμούς, οπότε. Μπορεί να και πρώτοι δεν μπορούσαμε να έρθουμε γιατί είχαμε ένα. Μια ποινή. Δυστυχώς το αμάξι μας ήταν ένα εκατοστό πλατύτερο από ό,τι επιτρέπει ο διαγωνισμός και οι κανονισμοί.
Οπότε ξέραμε ότι την πρώτη θέση δεν μπορούμε να τη διεκδικήσουμε, αλλά ελπίζαμε στην δεύτερη θέση, και την οποία κατακτήσαμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήμασταν η ομάδα η οποία είχε την καλύτερη οδήγηση από τις υπόλοιπες. Α, ναι, αυτά. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν είχατε χορηγούς. Αυτό. Θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε κάποιους φορείς και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας. Πρώτα να ευχαριστήσουμε εσάς, κυρία Νικολοπούλου, η οποία πάντα υποστηρίζεται το σχολείο, τις δραστηριότητες μας όλες, και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Α, και ευχαριστούμε πολύ που υποστηρίζετε την εκπαίδευση, και μάλιστα πια τη δημόσια εκπαίδευση. Γιατί έχει πολύ σημασία αυτό. Έπειτα έχουμε να ευχαριστήσουμε, όπως είπαμε, το Σύλλογο των Καθηγητών, το Σύλλογο Γονέων, το Δήμο που πάντα βρίσκεται δίπλα μας και μας στηρίζει. Ανθρώπους οι οποίοι. Α, την ομάδα SBMT, γιατί να πούμε εδώ πέρα ότι δεν αναζητήσαμε τα παιδιά. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, η αναζήτηση χορηγών είναι ένας τομέας και αυτός. Φέτος είχαμε την. Είναι δύσκολος τομέας. Ναι, και επειδή είχαμε πάρα πολύ απευθυνθεί πέρυσι σε πολλούς ανθρώπους για το παγκόσμιο, υπήρχε μια δυσκολία. Και είπαμε, δεν θα ασχοληθούμε πολύ με χορηγούς, θα μας χρηματοδοτούσε η SBMT. Επειδή είχαν μείνει χρήματα από την SBMT για αυτό το λόγο, και έτσι απευθυνθήκαμε. Τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν πάρα πολύ στο να αναζητήσουν χορηγούς. Υπήρχαν άνθρωποι που μας βοήθησαν, και κάποιοι άλλοι και σε τεχνικά, σε υλικά θέματα, σε κατασκευές, έκαναν εκπτώσεις σε αυτά που φτιάξαμε. Και έτσι τους ευχαριστούμε όλους αυτούς. Πολύ ωραία. Και τέλος, στην Κορινθία υπάρχουν άλλα σχολεία? Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλα σχολεία ούτε για τη φόρμουλα, ούτε για το 4x4. Το 4x4, να πούμε ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι καινούριος. Mm-hmm. Δεν είναι όπως η φόρμουλα. Δηλαδή, έχει 4 χρόνια, νομίζω, που είναι στη δράση. Και δεν υπάρχουν σχολεία, όχι από την Κορινθία, αλλά ούτε από την Πελοπόννησο έχουμε δει κάτι. Στο 4x4, οπωσδήποτε. Οπότε, λοιπόν, είναι δυνατόν να μην προβάλλουμε ένα τέτοιο σχολείο και μια τέτοια προσπάθεια που γίνεται συλλογικά και από τα παιδιά και από τους καθηγητές και από τους γονείς, και είναι και το μοναδικό σχολείο όχι μόνο στην Κορινθία αλλά στην Πελοπόννησο. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως, και να είστε καλά πάντα, και εμείς και να έχετε τη δύναμη να υποστηρίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν κάποια από τα παιδιά θέλει να πει κάτι, να συμπληρώσετε κάτι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλη την ομάδα με τις υπέροχες μπλούζες σας. Θα τις δείξουμε έτσι και σε λίγο. Για σήκω, Γιώργο, έτσι να δούμε την μπλούζα σου. Έτσι, και πίσω είναι το όνομά σου. Είναι το όνομα. Ο ρόλος του. Ναι. Και γενικά σε όλα τα μέλη της ομάδας. Ωραία, ωραία. Ωραία, ο ρόλος του καθενός πίσω από την μπλούζα. Εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Καταρχάς, έχετε εξετάσεις τώρα, έτσι, στην περίοδο των εξετάσεων, και παρόλα αυτά τα παιδιά έδωσαν μεγάλη προσπάθεια για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εξετάσεις, καλή επιτυχία του χρόνου για να ξαναμιλήσουμε πάλι πλέον για το παγκόσμιο και να είμαστε έτσι όλοι μαζί πάλι παρέα. Και ευχαριστώ πολύ και την Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Ξυλοκάστρου, την κυρία Σοφία Σμυρνή, που μας βοήθησε μέσα σε αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Σας ευχαριστώ όλους σας. Thank you.